Τι είπαμε, υιοθετούν μια λογική lockdown διάφορες χώρες της Ευρώπης. Μεταξύ αυτών και η Αυστρία. Πάμε στη Βιέννη, εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Λευτέριο Δερμιτζάκη, είναι κάτοικος της περιοχής. Να σας καλησπερίσω, κύριε Δερμιτζάκη, από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα από Βιέννη. Λοιπόν, είμαστε μια χαρά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Τι να ευχηθώ, να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, θέλοντας και μη, με το φόντο που έχετε από πίσω σας, δεν μπορώ να δώσω άλλη ευχή. Κάναμε υπομονή μέχρι τις 13 του μηνός και ελπίζω να ανοίξουμε ειδικά στη Βιέννη. Ναι. Η Βιέννη δεν είναι τόσο τραγικά όπως είναι στο Σάλτσμπουργκ ή στη Άνω Αυστρία. Αλλά γενικά είναι η κατάσταση είναι δραματική. Δεν την περιμέναμε. Κανείς δεν περίμενε μέχρι πριν από 5 μέρες ότι θα κλείσουμε. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Για πείτε μας λίγο, εμπορικά καταστήματα, πολυκαταστήματα είναι κλειστά αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις? Ναι, ναι, μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία. Ναι, αυτά τα δύο μόνο. Δηλαδή Χριστούγεννα και στολισμός εν μέσω lockdown και περιορισμών. Ναι, ακριβώς. Αλλά εντάξει, είπανε 13 Δεκεμβρίου θα ανοίξουν πάλι και θα μείνουν μόνο σε lockdown οι ανεμβολίαστοι. Τώρα αυτό το είπανε, δεν ξέρω αν θα ισχύσει ή όχι. Το περιμένατε, αλλά περιμένατε αυτά τα μέτρα, ακουγόντουσαν στον τύπο, υπήρξαν συζητήσεις? Μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη λέγανε όλοι οι πολιτικοί όχι. Ναι. Αλλά ήταν μεγάλη πίεση, τα νοσοκομεία φωνάζαν. Ναι. Οι νοσοκομεί λέγανε δεν αντέχανε άλλο. Και έτσι αναγκαστήκαν οι πολιτικοί, μεγάλο τους λάθη, και έτσι αναγκαστήκαν να κλείσουμε. Για ποιο λόγο είχε ξεφύγει η κατάσταση στην Αυστρία γενικότερα? Γιατί το καλοκαίρι, λόγω από πολιτικές σκοπιμότητες, δεν ξέρω, από λάθη τους, είχαν πει ότι νικήσαμε το κορονοϊό, ότι όλα εντάξει, ο κόσμος ήταν ελεύθερος και ήρθε το φθινόπωρο και αρχίσανε μετά. Και καλπάζανε. Ειδικά Σάλτσμπουργκ και Άνω Αυστρία. Τώρα έχουμε 15.000. Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την τρίτη δόση, για αυτή την αναμνηστική δόση εκεί στην περιοχή. Τι ακούγεται? Εμείς εδώ, ουρές είναι τα διάφορα κέντρα για να κάνεις την τρίτη εμβόλιο. Και πανευρωπαϊκός θα είναι η πρώτη χώρα που θα βάλει υποχρεωτική τον εμβολιασμό. Δηλαδή θα εμβολιάζονται όλος ο κόσμος, όλη η Αυστρία. Μάλιστα, θα υπάρξει μια. Αλλά αυτό θα γίνει από το Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο. Αυτό ακούγεται. Για πείτε μας τώρα, το κλίμα πόσο επηρεάζεται με αυτούς τους περιορισμούς? Ξέρετε, Βιέννη, Αυστρία. Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις από ότι ειδικά τα εστιατόρια έχουν μεγάλη υποστήριξη. Και έτσι δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Ναι. Αλλά τα εμπορικά σχεδόν το ίδιο. Αλλά είναι ότι είναι εντάξει. Χριστούγεννα στο σπίτι σου, να μην μπορεί να βγει έξω, μόνο για ψώνια. Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο. Μάλιστα. Οι Έλληνες εκεί της περιοχής θα βρουν τρόπο να μπουν στο κλίμα των Χριστουγέννων? Θα σκαρφιστούν κάτι? Οι πιο πολλοί από ό,τι ακούω θέλουν να φύγουν να πάνε στην Ελλάδα. Γιατί μπορεί να πετάξει ελεύθερα, χωρίς να πεις λόγο. Ναι. Εντάξει, άμα είσαι οικογένεια όμως, τα σχολεία είναι ανοιχτά. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να μείνουν εδώ. Εντάξει. 20 μέρες είναι, θα περάσει. Δηλαδή κάτι και τώρα εκεί μόνιμοι, πρωτόγνωρο, πρωτάκουστο. Τα Χριστούγεννα επιθυμούν να έρθουν στην Ελλάδα και όχι να παραμείνουν στην Αυστρία. Ναι, ναι, ναι. Αλλά όπως είπαμε, 13 Δεκεμβρίου όλοι ελπίζουν ότι θα ανοίξουν. Μάλιστα, ειδικά για τους εμβολιασμένους. Λοιπόν, να κλείσουμε έτσι με ένα πλάνο, να γυρίσετε λίγο την κάμερα, το κινητό, να δούμε λίγο Αυστρία, έστω και εν μέσω lockdown. Ένας δρόμος μόνο. Ναι. Και εδώ πάμε. Έχει βρέξει κιόλας, βλέπω. Τώρα βρέχει, ναι. Α, βρέχει, μάλιστα. Λοιπόν, αυτός τι να ευχηθεί. Αυτός είναι ο κόσμος τώρα. Αυτός είναι. Δεν έχει κόσμο, δεν έχει κόσμο. Όχι. Δεν έχει κόσμο. Λοιπόν. Την ημέρα που είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ, έχει πιο πολύ, αλλά τώρα έτσι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε να τα ξαναπούμε και με ανοιχτά καταστήματα και με καλύτερο κλίμα. Το χαμόγελο, ωστόσο, που έχετε τώρα να μην διαφοροποιηθεί, να παραμείνει το ίδιο. Σκέφτομαι τους πατριώτες που με κοιτάζουν τώρα γι' αυτό. Ωραία. Να στείλετε χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς, ναι. Χαιρετισμούς στην Κρήτη και στην Κίσα μου. Και στην Κίσα μου, μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Δερμιτζάκη, να είστε καλά, λοιπόν.